σχετικά με την αναζωογόνηση οθικών που μου ερωτήσατε, είναι μια καινούρια μέθοδος η οποία εφαρμόζεται στο Κέντρο Γονιμότητας Κρήτης, στη μονάδα μας εδώ και 1,5 χρόνο. Ήδη έχουμε μεγάλη προσέλευση από γυναίκες από όλο τον κόσμο, περίπου το 95 με 98 αφορά ασθενείς που προσέρχονται από το εξωτερικό, από διάφορες χώρες, ακόμα και από τη μακρινή Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, μέχρι και την Αμερική και φυσικά την Ευρώπη. Τα αποτελέσματα της μεθόδου αυτής είναι σχετικά νωρίς βέβαια για να έχουν κάποια συγκεκριμένα, αλλά είναι ενθαρρυντικότατα, με δεδομένο ότι η μέθοδος αυτή αποτελεί μία τελευταία ευκαιρία για τις γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών ή ακόμα και μικρότερες, που οι ορμόνες τους όμως δεν είναι και τόσο καλές, δηλαδή υπάρχει ήδη μια εγκατεστημένη δυσλειτουργία των οθικών, και αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε με τη μέθοδο αυτή, να ενεργοποιήσουμε δηλαδή τα βλαστοκύτταρα, τα κύτταρα τα οποία είναι μέσα στις οθήκες και σε κάθε άλλο όργανο, και να μετατραπούν αυτά σε οάρια καινούρια και πιο υγιή, ώστε να επιτευχθεί μια εγκυμοσύνη. Είναι εύκολη αυτή η διαδικασία, γιατρέ? Η διαδικασία αυτή είναι πολύ απλή. Παίρνουμε απλώς αίμα από την ασθενή, την ίδια μέρα μπορεί να γίνει. Το αίμα αυτό επεξεργάζεται, το τελικό αποτέλεσμα είναι μια πολύ μικρή ποσότητα αίματος, η οποία μέσω του κόλπου και με ειδικά εργαλεία, ειδικές βελόνες, βέβαια κάτω από μια ελαφρά αναισθησία, γενική αναισθησία, ώστε να μην πονάει η ασθενής, ενίεται στις οθήκες. Η όλη διαδικασία για έναν έμπειρο χειρουργό είναι λιγότερα από 5 λεπτά. Η ίδια η ασθενής φεύγει σε λιγότερα από μία ώρα από τη μονάδα μας. Πριν βέβαια γίνει αυτό, προηγούνται διάφορες εξετάσεις, τις οποίες φυσικά και εκτελεί η γυναίκα. Μπορεί να τις κάνει όλες την ίδια μέρα ή μπορεί και την προηγούμενη. Φανταστείτε ότι οι ασθενείς του εξωτερικού, ορισμένες, έρχονται, τα κάνουν την ίδια μέρα όλα και φεύγουν το ίδιο απόγευμα. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο και ακίνδυνο είναι και δεν έχει πρόβλημα, πρόβλημα κανένα για την υγεία, δεν προκαλεί δηλαδή αντιδράσεις, διότι το ίδιο αίμα της γυναίκας επιστρέφουμε στον οργανισμό της, δεν είναι κάτι άλλο. Μιλήσατε για ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Πόσο αποτελεσματική είναι εν τέλει αυτή η θεραπεία? Για την ώρα τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, μάλλον θεωρώ ενθαρρυντικό και θετικό αποτέλεσμα, έστω και μία και δύο γυναίκες στις 100 να έχουμε θετική ανταπόκριση και εγκυμοσύνη, θεωρώ ότι είναι θετικό, διότι στις γυναίκες αυτές είναι η τελευταία ελπίδα, last chance που λένε και οι Αμερικάνες που έρχονται. Λοιπόν, έστω και σε μία να επιτύχει και να κάνει ένα παιδί με το γενετικό της υλικό, το δικό της γενετικό υλικό, θεωρώ ότι είναι θετικότατο. Παρ' όλα αυτά όμως το ποσοστό είναι σαφώς πολύ ψηλότερο, τουλάχιστον από ό,τι μας πληροφορούν οι ίδιες οι κυρίες μέσω mail και μέσω υπεριχογραφημάτων που κάνουν μετά την επίτευξη της χύησης. Μάλιστα μία προχθές λάβαμε ένα από τη μακρινή Αυστραλία και περίμενε η γυρία, έφτασε να κάνει το υπεριχογράφημα β' επίπεδου 22 εβδομάδων. It's a boy, έγραφε από κάτω, χαρούμενη. Δεν μας είχε πει τίποτα πιο πριν, περίμενα να σιγουρέψει την εγκυμοσύνη. Άλλες λένε ότι έμειναν έγκυος, γραστέλουν mail βέβαια, ότι είχαν εγκυμοσύνη, δεν προχώρησε. Σε άλλες καταψύχουν οάρια, καταφέρουν να καταψύξουν, έμβρια, εκεί που πριν προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης ήταν άκαρπες, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, δηλαδή ακυρώνονταν οι προσπάθειες αυτές, δεν ανταποκρινόταν καθόλου οι οθήκες τους στη διέγερση, στα φάρμακα της εξωσωματικής. Μετά από αυτό καταφέρουν, καταψύγουν έμβρια ή αποκτούν και παιδιά. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για το τελικό συμπέρασμα. Βλέπω όμως κάθε μέρα ότι μια θετικότερη ανταπόκριση, μια καλύτερη ανταπόκριση από τις γυναίκες που υποβάλλονται στη θεραπεία αυτή. Περισσότερες εγκυμοσύνες δηλαδή, περισσότερα
Παιδιά, αυτό είναι. Θα δημοσιευτούν τα αποτελέσματά μας εντός του φθινοπόρου. Θα έχουμε τα πρώτα δημοσιευμένα, οπότε θα μπορώ να σας μιλήσω πια, εφόσον θα έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικό, επιστημονικό, διεθνούς κύρους, θα μιλάμε πια πιο συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.